Στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Συνέλληνες απανταχού του πλανήτη, αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ράδιο Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Συνελληνίδες, συνέλληνες, αγαπητοί ακροατές του Διομήδης Ράδιο, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλη μια φορά εδώ στο ραδιόφωνο μας, σε άλλη μια εκπομπή, την εκπομπή Λόγος Ελλήνων. Μια εκπομπή, θα λέγαμε, με πολιτικό λόγο, εδώ που φιλοξενούμε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψήφιους βουλευτές του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, για να μας προβάλλουν όχι μόνο τις θέσεις του φορέα, αλλά και για να θίξουν όλα τα ζητήματα και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι Έλληνες πολίτες εκεί έξω. Είμαι ο Αβγέρης Ανδρέας και απόψινός μας καλεσμένος είναι ο κύριος Πουλατσόγλου Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής στο νομό Κοζάνης με την Ελλήνων Συνέλευσης, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας μέσω ζωντανής τηλεφωνικής σύνδεσης. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν. Κύριε Πουλατσόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αβγέρη. Όπως δηλώσατε κι εσείς ότι ήταν μια δέσμευση για μένα για να ολοκληρώσουμε το δεύτερο μέρος όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες. Να θυμίσουμε στους πολίτες, στους ακροατές σας όλους, ότι είχαμε ολοκληρώσει και το δεύτερο πυλώνα όσον αφορά και την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατατεθεί από τον κύριο Verhagen και αυτή η πρόταση βασιζόταν σε τρεις άξονες, δηλαδή τρεις πυλώνες. Στο πρώτο μέρος είχαμε μιλήσει για τους πρώτους δύο, που θα κάνω λίγο μια μικρή παρένθεση εισαγωγή για να θυμίσω λίγο στους πολίτες και μετά θα περάσουμε στον τρίτο πυλώνα για να ολοκληρώσουμε όλο το κεφάλαιο όσο αφορά την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Θα θυμίσω ότι αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι, ο πρώτος είναι για την εξασφάλιση και πρόσβαση στις πρώτες ύλες στις διεθνείς αγορές με ίσους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις μεταξύ εταιριών και χωρών που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση. Δηλαδή, ο πρώτος πυλώνας μας μιλάει για τις διπλωματικές σχέσεις που πρέπει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά για τις τρίτες χώρες, ώστε να μπορεί να εισάγει ορυκτά μέταλλα που είναι στρατηγικά υλικά, έτσι που θα είχε ετοιμάσει η Ευρώπη, ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις όσον αφορά την οικονομία της Ευρώπης σε αυτά τα ορυκτά, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές σε αυτά τα στρατηγικά υλικά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο καθορισμός του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου προϋποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση βιώσιμου εμπορευματισμού με πρώτες ύλες από ιδίες ευρωπαϊκές πηγές, δηλαδή από κοιτάσματα ορυκτών πλούτων πρώτων υλών που ευρίσκονται στο έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ δηλαδή ο δεύτερος πυλώνας θέλει να μας δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον κοιτάει το πώς θα μπορέσει να πάρει τις πρώτες ύλες από τα ίδια ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσει να γλιτώνει, να εκμεταλλευτεί όσο το καλό, το δυνατότερο, να μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα υλικά, ώστε να μπορεί να κάνει μια τέτοια διαχείριση, ώστε να μπορεί να εφοδιάσει τη βαριά βιομηχανία της. Και ο τρίτος πυλώνας που σήμερα θα τοποθετούμε όσο αφορά αυτό, είναι η ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάττωση της σχετικής εξάρτησης από τις αγωγές. Δηλαδή, ο τρίτος πυλώνας στην ουσία μας μιλάει για την οικοαποδοτικότητα στη χρήση πρώτων υλών, δηλαδή είναι καθαρά το πώς και με ποια κριτήρια πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση των προϊόντων. Θα δούμε ότι θα προωθηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση πρώτων υλών, η ανακύκλωσή τους, η υποκατάστασή τους και η χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, προκειμένου να ελαττωθεί η σημαντική εξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους πρωτογενείς ορυκτούς πόρους, να μειωθεί η εξάρτηση από τις αγωγές και να καλυφθούν οι βιομηχανικές ανάγκες πρώτων υλών, συμβάλλοντας έτσι παράλληλα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Εδώ, όπως μιλάει και η έρευνα, μιλάνε ότι θα αναπτύξουν όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης, ώστε αυτό που θα γλιτώνουμε από το όφελος, δηλαδή που θα έχουμε
όσο αφορά την ανακύκλωση από τις ύλες που θα ανακυκλώνουμε, θα συμβάλλουν ώστε να καλυφθούν κάποιες βιομηχανικές ανάγκες σε πρώτο βαθμό, και σε δεύτερο βαθμό αυτό να μειώσει τις εισαγωγές που έχουμε εμείς, ώστε να εφοδιάσουμε τη βαριά μας βιομηχανία. Άρα, εδώ βλέπουμε να είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο όπως αναφέρθηκε, αλλά δεν βλέπουμε να είναι ρεαλιστικό, γιατί να θυμίσουμε σε όλους ότι αυτή η πρόταση έγινε το 2008 και έπρεπε να τελειοποιηθεί μέχρι το 2020. Σήμερα έχουμε τελειώσει σχεδόν το 2020 και βλέπουμε ότι το στάδιο της ανακύκλωσης, θα πω, είναι σε νηπιακό επίπεδο, γιατί βλέπουμε, και δει εδώ το βιώνουμε στην Κοζάνη, ότι έχουμε δεν ανακυκλώνεται τίποτα, αλλά παίρνουν όλα τα σκουπίδια από τις περιφέρειες, όπως είναι της περιφέρειας της Θεσσαλίας, όπως είναι της Ηπείρου και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και τα συλλέγουν και τα φέρνουν για ταφή εδώ στα ορυχεία. Άρα μιλάμε, είναι πρωτόγωνα τα πράγματα όσον αφορά την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Γιατί δεν γίνεται με μια τέτοια τεράστια πηγή πλούτου, θα πω, όπως είναι τα σκουπίδια, εμείς να μην τα διαχειριζόμαστε, αλλά να πηγαίνουμε σε ταφή σκουπιδιών που θα μας μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά θα χάσουμε και αυτές τις πρωτογενές πρώτες ύλες. Γιατί, να ξέρετε, όταν ένα υλικό από την ανακύκλωση το παίρνουμε, παράδειγμα το αλουμίνιο, αυτό που γλιτώνουμε είναι την μεταποίηση, γιατί είναι ήδη μεταποιημένο, γιατί είναι αλουμίνιο. Δηλαδή δεν ανακυκλώνουμε και παίρνουμε βοξίτη που παράγει το αλουμίνιο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, έτσι? Ναι, απόλυτα. Μπράβο. Άρα κερδίζουμε και γλιτώνουμε, άμα θέλετε, και κόστη όσον αφορά την εξόρυξη του προϊόντος, δηλαδή το να παράξουμε βοξίτη ώστε να το μεταποιήσουμε. Και το κόστος της μεταποίησης είναι μεγάλο όσον αφορά τα ποσά της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται για να μεταποιηθεί αυτό το προϊόν. Άρα είναι έγκλημα να πηγαίνουμε σε μια εκταφή σκουπιδιών. Να κάνουμε δηλαδή νεκροταφεία σκουπιδιών. Εν τούτης θα δούμε ότι παρά τις επιμέρους προσπάθειες που γίνονται, στα κράτη-μέλη υπάρχουν μια σειρά από εμπόδια που πρέπει να έρθουν, και η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα των ανακυκλωμένων υλικών, το ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο που αφορά το χαρακτηρισμό ταξινόμησης και διαχείρισής του, η ανεπαρκής διαχείριση των απορριμμάτων και του συστημάτων συλλογής στα κράτη-μέλη, και ανάγκη, λέει, για σημαντικές δαπάνες έρευνας και εμπορικών συναλλαγών. Διότι δεν μιλάμε για ένα αναπτυγμένο δίκαιο το οποίο είναι γνωστό σε όλους. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα αυτό που διαβάσαμε, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λένε ότι το ανεπαρκεστικό πλαίσιο που αφορά το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γιατί βλέπουμε συχνά, αν όχι σε όλους τους Δήμους, στους περισσότερους να υπάρχει αυτό, να υπάρχουν κάτι περί συλλογίες όσον αφορά για αλουμίνια, όσον αφορά για χαρτιά, όσον αφορά για γυαλιά. Εδώ στο Κοζάνη έχουμε παντού σχεδόν τέτοιους κύκλους ανακύκλους, τέτοιους κάδους ανακύκλους. Αλλά δεν βλέπουμε αυτά να ανακυκλώνονται. Δεν βλέπουμε να έχουμε εμείς ένα εργαστήριο που να φτιάχνει γυαλιά. Τα εισάγουμε όλα από Τουρκία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Να μην μπορούμε να κάνουμε μεταποίηση ούτε τα δικά μας τα προϊόντα. Δεν είναι μόνο ότι δεν τα μεταποιούμε και χάνουμε την υπεραξία της μεταποίησης, αλλά έτσι δεν αυξάνουμε την ανεργία. Γιατί όταν φτιάχνουμε εργοστάσια μεταποίησης, σημαίνει ότι εμείς αποσχολούμε προσωπικό, σημαίνει ότι φτιάχνουμε αποθήκες, σημαίνει ότι κι άλλο προσωπικό εκεί, σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια κατηγορία να υπάρχουν πάρα πολλά φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό το μέταλλο, θα πω. Άρα βλέπουμε κατ' επέκταση να μειώνεται και η ανεργία, αλλά να βλέπουμε να φτιάχνουμε και ένα δικό μας δευτερογενή υλικό που είναι μεταποιημένο, που μπορούμε να του δώσουμε μια τέτοια ποιότητα που να το φτιάξουμε για να το δομιουργήσουμε ως ένα τέτοιο brand name, παράδειγμα όπως είναι το μάρμαρο της Πεντέλης, που είναι από τα καλύτερα μάρμαρα παγκοσμίως. Ακούτε, αλλά εμείς το δίνουμε για χώμα, σε τιμή που πουλάνε το χώμα. Δηλαδή αυτό είναι έγκλημα. Δίνουμε εδώ πέρα δηλαδή το χρώμιο, τζάμπα, και αυτοί το παίρνουν και μας φέρνουν, παρασκευάζουν το κοβάλτιο που βγαίνει 89.000 ο τόνος, δολάρια. Για τέτοια εγκλήματα γίνονται στη χώρα μας και μιλάνε όλοι για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από ό,τι καταλάβαμε, το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην σέβεται τα κράτη-μέλη της, αλλά να αφαιμάζει τον πλούτο της για να στηρίξει βαριά βιομηχανία ποιών? Της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας,
της Αγγλίας. Γιατί εγώ δεν βλέπω άλλα κράτη που να έχουν βαριά βιομηχανία. Ξέρω μα βλέπετε εσείς. Άρα λοιπόν βγαίνουν κερδισμένα ορισμένα κράτη και σίγουρα για την περίπτωσή μας όχι η Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό όμως δεν συμβαίνει όμως μόνο στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε δεν υπάρχει αυτός η αμοιβαία συνεργασία. Γιατί όταν μιλάμε για συνεργασία, υποτίθεται ότι εργαζόμαστε όλοι για τον ίδιο σκοπό και στόχο. Αλλιώς δεν υπάρχει να συνεργαστούμε πουθενά. Άρα, όταν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπαίνει σε αυτή την συνεργασία, θα πω, δεν έχει βαριά βιομηχανία, άρα αυτός δεν συνεργάζεται. Δεν εργάζεται δηλαδή. Δηλαδή αυτός απλά δουλεύει για τα κράτη-μέλη που αυτά έχουν βαριά βιομηχανία. Άρα βλέπουμε ένα δουλεμπόριο του σύγχρονου του 21ου αιώνα. Το αντιλαμβάνεστε Έλληνα πολίτη αυτό που συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει στις μέρες μας. Και γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχει τέτοια υποβάθμιση όσο αφορά στα κράτη-μέλη και δει στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, που είναι αρρωστημένο. Και βλέπουμε και αυτά τα εγκλήματα που κάνουμε και έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά που δίνουν το δικαίωμα σε ανεξάρτητες αρχές να εισβάλλουν σε περιοχές που υποτίθεται ότι προστατεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως περιοχές Natura 2000. Που είναι το περιβάλλον μας αυτό. Που χωρίς αυτό το περιβάλλον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί άμα υπάρχει περιβαλλοντολογική υποβάθμιση δεν μπορεί να στηρίξει το περιβάλλον μετά την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι περιβάλλον και άνθρωπος είναι ένα. Δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Ακριβώς. Είναι και μια ολότητα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό περιέχει αδειοδοτήσεις και κανόνες νομοθετικούς όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό. Και βλέπουμε ότι αυτό βλέπουμε να σηκώνουν οικισμούς γιατί από κάτω έχει ορυκτό πλούτο. Το αντιλαμβάνεστε. Ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους. Και αν δούνε ότι με βάση κάποια εθνικά γεωλογικά ινστιτούτα όπως έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, το ΕΓΜΕΜ, βλέπουν που και ξέρουν και γνωρίζουν που είναι ορυκτός ο πλούτος, δεν αφήνουν να πάει να γίνει αλλού οικισμός. Πόσο μάλλον πόλη. Αυτό όμως είδαμε ότι όταν συμβαίνει, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ενδυμονιστεί με το περιβάλλον όταν βλέπουμε να το βιάζουν έτσι. Άρα βλέπουμε όταν ο άνθρωπος που έχει την ανάγκη να ενδυμονιστεί με το περιβάλλον του ώστε να μπορέσει να, αν θέλετε, να είναι σε μια διαρκή συχνότητα μαζί με το περιβάλλον ώστε να είναι υγιής. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα ενοχλεί πάρα πολύ, όχι μόνο τον άνθρωπο, όχι μόνο τη χλωρίδα, όχι μόνο την πανίδα, αλλά γενικά ολόκληρο τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, αν θέλετε. Άρα δεν μπορούν κάποιοι στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης να ξυλώνουν το ήδη πράσινο για να περάσουν αιωλικά πάρκα. Δεν μπορεί στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης να μπορείς εσύ να μπαίνεις σε περιοχές που είναι υποστατευμένες ως περιοχές Natura, που οι περιοχές Natura φιλοξενούν όλη την άγρια φύση, θα πω. Και εκεί πέρα να μπαίνεις και να εξορίζεις, να κάνεις εξόρυξη ορυκτών πόρων. Αντιλαμβάνεστε. Γιατί αυτό πράσινη ανάπτυξη μιλάμε γίνεται. Τότε. Ναι. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης και της οικολογίας γίνονται όλα αυτά, να το γνωρίζετε. Αυτές τις λέξεις επικαλούνται. Μάλιστα. Αυτές τις λέξεις είναι ότι... θα πρέπει να φορέσουν ένα μανδύα σε όλο αυτό που κάνουν για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και βλέπουμε ότι μπαίνουν πολύ δυναμικά όσο αφορά για τη βιομηχανία των ορυκτών σε πρώτες ύλες που έχουν βρει φάσμα για τη βιομηχανία και αυτές οι κατηγορίες ορυκτών είναι όπως ο μαγνησίτης, ο φθορίτης, ο μπεντονίτης, ο καολίνης ή και η ποτάσα. Αλλά βλέπουμε και για κάποια υλικά που τα ονομάζουν στρατηγικά μέταλλα και αυτά είναι το χρώμιο, ο χαλκός, ο μόλυβδος, ο άργυρος, ο ψευδάργυρος, το κοβάλτιο, το λίθιο. Άρα βλέπουμε επί συγκεκριμένου σκοπού να αφανίζουν ένα μέρος, δεν τους νοιάζει. Το θέμα είναι να υλοποιήσουν τις ανάγκες της βαριάς της βιομηχανίας για να μπορούν να συντηρούν τις πράσινες θέσεις εργασίας τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συντηρούν τις πράσινες θέσεις της Γερμανίας που παίρνουμε από αυτές τα φωτοβολταϊκά ή τα αιωλικά πάρκα που δεν χρησιμοποιούν καν αυτοί. Αλλά εμείς, άμα πάμε να κάψουμε το δικό μας ορυκτό πλούτο που έχουμε το λιγνίτι για να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να πληρώνουμε τέτοια προστήματα όσον αφορά τους πράσινους φόρους. Μέχρι και τους φόρους που μας βάζουν, μας τους ονομάζουν πράσινους, αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι
τραγικό και αστείο μαζί. Αυτό είναι έγκλημα που γίνεται, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, που με βάση αυτή την πρωτοβουλία που αναφέραμε για τις τρεις πυλώνες που ολοκληρώσαμε, βλέπουμε αυτή η πρωτοβουλία που ήταν στην ουσία μία ανακοίνωση, μία πρωτοβουλία ενός του κ. Verhagen, βλέπουμε να περνάει από ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο βλέπουμε να ψηφίζει αυτή την πρόταση. Αυτή η πρόταση στο τέλος να γίνεται κοινοπραξία, ώστε αυτή η πρόταση να γίνεται σύμπραξη καινοτομίας, που σημαίνει ότι όλοι μαζί θα συμπράξουμε για να στερεώσουμε αυτή την πρωτοβουλία, και μετά πάνω σε αυτή τη σύμπραξη βλέπουμε να γίνεται τι, να εφαρμόζεται πλέον ένα στρατηγικό σχέδιο όσον αφορά για τις πρώτες ύλες, που αυτό εκτελείται πώς, μέσα από μια νομοθεσία που έρχεται από το Ευρωσύνταγμα, έτσι θα το ονομάσω, γιατί όταν έρχεται μια ευρωπαϊκή οδηγία υπάρχει και ένα σύνταγμα ευρωπαϊκό που έρχεται στα εθνικά κράτη, δηλαδή σε αυτά που είναι αυτόνομα υποτίθεται, αν και τα κράτη πλέον έχουμε αποδείξει όλο τον κόσμο δεν είναι κράτη, είναι εταιρείες, έρχονται, βλέπουμε, περνάνε μέσα από τη Βουλή, νομοθετεί η Βουλή η δικιά μας, υποτίθεται την ίδια δικαιολογία, την ίδια νομοθεσία, την επικυρώνει και βγαίνει έξω να την υπηρετήσει ο κόσμος. Άρα βλέπουμε μια Βουλή που έχει αντικατασταθεί και βλέπουμε στην ουσία η Βουλή αυτή να είναι, να εργάζονται, τέλος πάντων να δουλεύει ως ένα ΚΕΠ που απλά επικαιρώνει και δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο στα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά βλέπουμε να δίνει τη δυνατότητα και σε ανεξάρτητες αρχές να διαχειρίζονται τον πλούτο των Ελλήνων. Είτε είναι αυτός σε χρήμα και νόμισμα, είτε είναι σε ορυκτό πλούτο. Που να ξέρετε, είτε το ένα είτε το άλλο, σταματάμε να έχουμε εμείς εθνική κυριαρχία. Γιατί δεν νομοθετούμε εμείς. Πρέπει να το καταλάβει ο Έλληνας πολίτης. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορολογικοί νόμοι, πάνω από 70.000 φορολογικοί νόμοι. Βλέπουμε πάνω από 500.000 προεδρικά διατάγματα και διατάξεις. Άρα βλέπουμε μία πολυνομία. Αυτή η πολυνομία το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι μία διέξοδο προς τη διαφθορά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ακριβώς. Γιατί μπορούν και κινούνται ανάμεσα σε πολλούς νόμους, οπότε βρίσκουν και πολλά παραθυράκια τα λεγόμενα για να δικαιολογούν τα όσα κάνουν. Μπράβο. Και τι κάνουν? Καλύπτουν τη διαφθορά. Και τι κάνουν μετά στη συνέχεια για να μπορούν να την υποστηρίξουν? Δημιουργούν πολλές πελατειακές σχέσεις. Έτσι, με αυτές τις πελατειακές σχέσεις που συντηρούν μέχρι και σήμερα, έχουμε αυτά τα κόμματα που δρομολογούν το στρατό τους, που δεν είναι τίποτα, είναι το 0,01 του πληθυσμού, θα πω, γιατί πραγματικά αυτό είναι, που βλέπουμε αυτό το 0,01 του πληθυσμού να ελέγχει το 99,999 του πληθυσμού. Αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας, και αυτό για να το πετύχουν γίνεται με τον εξής τρόπο. Έχουμε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, θα πω, που σου δείχνουν ένα δρόμο το τι θα υλοποιήσουν αυτοί πριν 2-3 χρόνια. Προετοιμάζουν το έδαφος, το συζητάνε κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, απόγευμα στα δελτία ειδήσεων, είτε σε διάφορες εκπομπές που δημιουργούν αυτοί. Και μπαίνει μέσα στο υποσυνείδητο των ανθρώπων που στο τέλος αυτός ο νόμος υλοποιείται κανονικά και έχουν την απέτηση κιόλας να εκτελεστεί κιόλας. Και αυτό συμβαίνει στις μέρες μας. Άρα βλέπουμε σε μια στρατηγική τέτοια που να μπαίνουν όλα τα μέσα αυτά τα προστατικά, για αυτοί οι αποστατικοί καθεστωτικοί μηχανισμοί, και να εισβάλλουν πού? Στην νόηση, στη λογική και στην συνείδηση του κάθε Έλληνα πολίτη. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στις μέρες μας και ο Έλληνας πολίτης πρέπει να μπορεί να έχει τέτοια φίλτρα ώστε να μην μπορεί κανένας να συλλογεί και να βιάζει τη νόηση και τη λογική του. Και η Ελλήνος Συνέλευσης αυτό κάνει μέχρι και σήμερα. Αυτό που και είναι, αν θέλετε, ο άθλος μας, είναι να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες όσο αφορά για τη γνώση, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά να τον δείξουμε και όλο τον πλούτο και όλη αυτή τη δύναμη που έχει. Γιατί επιτέλους πρέπει να το κάνει και κάποιος αυτό. Γιατί βλέπουμε όλα τα κυβερνώντα και όχι μόνο κόμματα, όλα μιλάνε πώς θα διαχειριστούν το χρέος μας. Και βλέπουμε μια Ελληνική Συνέλευση που δίνει απλόχερα τα πάντα στον άνθρωπο, γιατί τα πάντα και όλα είναι του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος τα πάραξε. Κανένας τραπεζίτης δεν πάραξε τίποτα, κανένας πολιτικός δεν πάραξε τίποτα. Όλα αυτά είναι δίκαια και δικά μας και εμείς απλά οι άνθρωποι, επειδή αυτοί καθοδηγούν την ελεύθερη βούληση τη δικιά μας μέσα από τις δικές μας συχνότητες, σε παρένθεση κανάλια, στοές, κόμματα, δόγματα, ομάδες,
Έχουν δρομολογήσει τέτοια δικά τους μονοπάτια που να μπορούν να καθοδηγούν την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο πολίτης που είναι όλα δικά του, όλα τα δίκαια είναι δικά του, τι κάνει, με την ψήφο του δίνει κάποιον άλλον να διαχειριστεί τα δικά του δίκαια. Και ο άλλος που μπήκε εκεί για να διαχειριστεί τα δίκαιά μας, εμάς μας δίνει δικαιώματα και μας λέει το τι θα κάνουμε. Που αυτόν εκεί για να είναι εκεί, εμείς τον δώσαμε το δικαίωμα, γιατί το δίκαιο είναι δικό μας. Άρα η Ελλήνων Συνέλευση, θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, ότι δεν πολεμάει για το δίκαιό της. Το δίκαιό μας το γνωρίζουμε και είναι εκεί και είναι δικό μας. Εμείς πολεμάμε όλο αυτό το άδικο που παράγουν οι διαχειριστές που τους δώσαμε εμείς το δικαίωμα για να διαχειριστούν το δικό μας δίκαιο. Το άδικο παράγουμε, που πολεμάμε, που παράγουν αυτοί για όλους εμάς. Που δεν μπήκαν στη διαδικασία να διαχειριστούν τα δίκαιά μας. Και τώρα πρέπει να γίνει μια ολική συγκροτημένη συστράτευση μέσα στους τοπικούς οργανισμούς και δει στο όχημα το τεράστιο, τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε να συστατευθούν όλοι οι Έλληνες άνθρωποι στον ίδιο σκοπό και στον ίδιο στόχο. Για να ζήσουμε επιτέλους τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία είναι δημόσια διοίκηση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τη δημόσια διοίκηση. Και αυτό δεν συμβαίνει στις μέρες μας. Σήμερα έχουμε μια κομματική ολιγαρχία, θα πω, φεουδαρχική κομματοκρατία, πες το πως θέλετε. Πάντως δεν έχουμε δημοκρατία. Φαντάζομαι και αυτή θα εγκαθιδρύσει η Ελλήνων Συνέλευσης με βάση το αξιακό που αυτό θα εγκαθιδρύσουμε με την Εθνοσυνέλευση που θα κάνουμε. Όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό θα γίνει με την ένωσή μας. Παρακαλώ. Είναι εύκολο να το αντιληφθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα μόνο δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για πολιτισμό ούτε για πολιτεία, τελείως διαφορετικές έννοιες από αυτά που βλέπουμε σήμερα τουλάχιστον. Οπότε κύριε Πουλατσόγλου, θα θέλαμε να μας πείτε αν έχετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον επί του θέματος, κάποια πληροφορία που θα θέλετε να δώσετε, κάτι το οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι στην Ελλήνων Συνέλευση η αλήθεια είναι ότι όλοι ζούμε για αυτό το μεγάλο ταμείο. Για να γίνουμε σε αυτό το μεγάλο ταμείο, Έλληνα, συνέλληνα μου, αδερφέ μου, πρέπει να ενωθούμε. Πρέπει να κάνουμε αυτούς τους οικονομικούς ελέγχους. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτές τις επιτροπές που θα ελέγξουν τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, τι εννοώ. Θα πρέπει να καταρχήν να ελέγξουμε αν αυτό το δημόσιο χρέος που μας λένε όλοι είναι αυτό και όχι αυτό που μαγείρεψαν μέσω της Ελστάτ και χίλιους άλλους καθεστωτικούς μηχανισμούς ώστε να μας βάλουν και να υπογράψουν συμβάσεις δεσμευτικές για εμάς, συνθήκες, θα περάσουν όλα από έλεγχο. Θα πρέπει να ελέγξουμε όλο αυτό το τραπεζικό παραπληγικό σύστημα που έχουν δημιουργήσει, γιατί αυτές οι τράπεζες είναι παραπληγικά καταστήματα λογιστικού ελέγχου. Και πρέπει και να το καταλάβει στην Ελληνά μου όταν ενωθούμε. Όταν κάνουμε λογιστικό έλεγχο σε αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα. Γιατί ιδρύματα είναι για ίδρυμα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί αυτά τα μαγαζιά είναι δικά σου. Γιατί στην Ελληνά μου εσύ τα έχεις χρηματοδοτήσει και τα έχεις ανακεφαλοποιήσει πάνω από 250 δισεκατομμύρια μέχρι και σήμερα. Ο τραπεζίτης δεν έχει δικά του λεφτά. Τα δικά μας διαχειρίζεται. Τα δικά μας. Και εμείς το δώσαμε το δικαίωμα να τα διαχειρίζεται. Και αυτό έρχεται και μας παίρνει τα σπίτια τώρα, μας κλειδώνει λογαριασμούς. Στην Έλληνα μου πρέπει να φουγκραστείς τι γίνεται γύρω σου. Το βιώνεις, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις και να δεις ποιος φταίει. Τελικά φταίνε όλοι. Ναι, φταίνε όλοι. Σου φαίνεται παράλογο. Κι όμως είναι. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει και το ζούμε στις μέρες μας. Θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο και να δημιουργήσουμε αυτές τις επιτροπές όσο αφορά όχι μόνο για την τράπεζα που έχει εσύ το πρόβλημα, αλλά όλες τις τράπεζες. Δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε το ΤΣ, πρέπει να ελέγξουμε το ΤΑΙΠΕΔ, πρέπει να ελέγξουμε όλα αυτά τα παιδιά τι αποφάσεις πήραν για μας που πουλάνε την εθνική μας κυριαρχία. Πουλάνε τη Μακεδονία, σήμερα διαπραγματεύονται το Αιγαίο. Έτσι πως πάμε, θα μένουμε σε βραχονισίδα στην Ελληνά μου. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ενωθούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το θέμα μας είναι να γίνει γρήγορα. Γιατί το μόνο που δεν έχουμε είναι χρόνο. Ζούμε μια μαζική εισβολή στην Ελληνά μου. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Πάνω από 4-5 εκατομμύρια αλλογενείς είναι στη χώρα μας και παίρνουν επιδόματα. Και τους τα δίνουμε εμείς υψωροκόστενα. Άρα δεν έχουμε λεφτά. Λεφτά υπάρχουν και τα έχουμε αποδείξει και ο πλούτος είναι εκεί και μας περιμένει. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενωθούμε. Ναι, όλοι είχαμε τις ανησυχίες μας. Όλοι δεν ξέραμε πού θα πατήσουμε. Γιατί δεν βλέπαμε πουθενά και όλα ήταν λες και αιωρούνται όλα τα και τα πάντα. Τώρα υπάρχουν σταθερά, υπάρχουν θέμελα, υπάρχουν βάσεις.
Και αυτά τα έχει η Ελλήνων Συνέλευση. Και όταν λέω Ελλήνων Συνέλευση, δεν είμαστε κάτι άλλο από σένα. Εμείς είμαστε εσύ. Και εσύ είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε όλοι. Και πρέπει, και θα γίνουμε όλοι. Και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτά είχα να πω. Αγωνιστικούς σχεδιασμούς, δύναμη φως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πουλατσόγλου, για αυτή τη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Δύναμη φως και σε εσάς και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Πουλατσόγλου Ιωάννης, υποψήφιος βουλευτής, όπως είπαμε και πριν, στο νομό Κοζάνης με την Ελλήνων Συνέλευσης. Θα φροντίσουμε, όπως κάθε φορά, με κάθε υποψήφιο, να παραθέσουμε τα στοιχεία του κυρίου Πουλατσόγλου και στην περιγραφή του βίντεο της εκπομπής, όπως αυτό θα ανέβει στο κανάλι YouTube της ΚΑΠΑΠΗ ΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης. Εμείς να ευχαριστήσουμε το Web TV Άλμενος και το Ράδιο Πίνδερος που έκαναν αναμετάδοση της εκπομπής μας μέσα από τις σελίδες τους στο Facebook, όπως κάθε φορά γίνεται αναμετάδοση και από τις σελίδες Facebook Διομήδης Blogspot και ΚΑΠΑΠΗ ΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και από όλες τις σελίδες των τοπικών οργανισμών της περιφέρειάς μας, για να γίνεται έτσι πιο δίκαιη ενημέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών για όσα συζητάμε εδώ στο Διομήδης Ράδιο. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές, που για άλλη μια φορά ήσασταν μαζί μας και παρακολουθήσατε αυτή τη συνέντευξη. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, όπως αυτές θα ανακοινωθούν και στα social media της περιφέρειάς μας. Μέχρι τότε, δύναμη φως και καλό βράδυ σε όλους. Θυμήσου ποιος είσαι Έλληνα. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Όταν ενθυμηθείς, η νίκη είναι μόνο δική σου. Ενώνεται το Ελλάνιο έθνο. Ενώνονται όλοι οι Έλληνες άνθρωποι. Ένωση Ελλήνων. Εδώ και τώρα. Όλες οι ψεύτικες ψευτοαυτοκρατορίες κοπήκανε. Στην αλήθεια της κοσμοκρατορίας των Ελλήνων ανθρώπων. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Θυμήσου ποιος είσαι. Θυμήσου ποιος είσαι. Πρέπει μόνο να θυμηθείς. Ενώνεται το Ελλάνιο έθνο. Θυμήσου ποιος είσαι. Ελληνίδες Έλληνες, ακούτε το Ράδιο Διομήδης, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης.